Καλησπέρα, αγαπητέ θεατή! Ήθελες απαλότητα! Ορίστε η απαλότητα! Δεν σου δείχνω τις μασχάλες μου! Γιατί κοιτάς μασχάλες μου! Αγαπητέ θεατή, δεν το εκτιμώ ιδιαίτερα. Λοιπόν, είμαι ο Ζοκ, αυτό είναι το τρίτο μέρος του The Room, το οποίο θα δούμε σήμερα. Λοιπόν, το The Room είναι ένα δωμάτιο το οποίο μέσα είχε κάτι, το οποίο τελικά από ό,τι φαίνεται ήταν ένας τύπος ο οποίος βρήκε το πράγμα το οποίο δίνει την απόλυτη δύναμη. Οπότε ο τύπος λέει τι να κάνουμε σήμερα αφού βρήκαμε το πράγμα της απόλυτης δύναμης, να θεραπεύσουμε τον καρκίνο όλου του κόσμου, να λύσουμε το πρόβλημα της πείνας σε όλο τον κόσμο. Όχι, ας αμονάρουμε ένα δαίμονα. Και εμείς θα πατήσουμε continue game, γιατί ουσιαστικά ψάχνουμε τα πράγματα του τύπου. Σε ένα χρηματοκιβώτιο το οποίο δεν έχει χρήματα. Είναι ένα αχρηματοκιβώτιο. Το οποίο λάμπει και έχει γίνει τραπέζι. Μπερδεύτηκες, ωραία, γιατί δεν είδες τα άλλα μου βίντεο. Παρ' όλα αυτά, δες λίγο αυτό το βίντεο. Τσέκαρε λίγο το πόσο καταπληκτικό είναι αυτό το παιχνίδι. Και μόλις το αναγνωρίσεις για την γαμιστερότητά του, μπορείς να δεις τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα κάτι μου δείχνει. Μάλλον ότι πρέπει να πάμε εδώ. Το ματοκιάλι της δύναμης. Ματοκιάλι της δύναμης, άσε με να πάω λίγο προς τα εδώ. Δεν έχω ιδέα τι κάνω. Βλέπω ότι εδώ πέρα έχει κάποια πράγματα που μπορώ να τα πιέσω. Δεν μπορώ να τα πιέσω. Μπορώ να τα ανοίξω, κουμπάκι εδώ πέρα, κάτι. Λοιπόν. Δεν ξέρω τι μου δείχνεις και γιατί μου το δείχνεις. A small slit in the exact center of the table. Ναι, τι κάνουμε, παρακαλώ. Στεγνά χρησιμοποίησα το help. Τι να κάνουμε, δεν καταλάβαινα. That glowing gem near the... Όχι. Near the edge of the table. Είδες κανένα gem εσύ, γιατί εγώ δεν βλέπω. Λοιπόν, κάτι θα κάνει αυτό εδώ πέρα. Α, αυτό το gem. Και τι προσπαθώ να δείξω. Εδώ. Εδώ. Α, όχι, γιατί αλλάζει όλο το τραπέζι, σωστά. Οπότε χρειάζεται... Οπ, εδώ πέρα είμαστε. Τσακ. Α, δεν με αφήνει εδώ. Οπότε να δοκιμάσουμε το άλλο, από την άλλη πλευρά. Γιατί και τα τρία μαζί δεν γίνεται. Μήπως γυρνάει και το κεντρικό. Εδώ πέρα θέλουμε ένα click meanwhile, έτσι. Για να δουλέψει. Α, το ανοίξαμε. A brass winding handle. Βρήκαμε και την 7η και τελευταία post-it το οποίο είχε σώσει ο τύπος. Λοιπόν, August 15th. Something is wrong. I followed the incantation to the very letter. Astaroth did not appear. Έφαγε χ. Hashtag συν από τον Astaroth. Δεν είναι καν Astaroth, είναι Astaroth. There are no answers to be had. More questions. The visions have increased. They gather to me, and I cannot stay in one place for long. I try to monitor them, but the lens hurts my eyes. I have mixed a solution for the pain. For those that follow and find this journal, I lack the power to describe this. There is no concept within the human sphere with which to explain it. The house is so much larger now. Λεβόν, σταμάτα να μου στέλνεις πράγματα. There are rooms everywhere. Οπότε υπάρχουν πολλά δωμάτια. Μπορώ να βάλω αυτό εδώ πέρα. Όχι. Οπότε ο τύπος δεν βρήκε τον Άστεροθ, βρήκε περισσότερες ερωτήσεις και εν τέλει το δωμάτιο του έγινε μεγαλύτερο. Εσύ κάτι εδώ πέρα είχες. Σε πατάω. Αχα! A small socket. Πάρε το handle μου, small socket. Ωραία. Το γυρίσαμε, οπότε γυρνάνε αυτά. Κάτσε να βγάλουμε το ματοκιάλι γιατί ζαλίζομαι. Και μου έβγαλε κάτι για να μπορώ να παίξω ping-pong μόνος μου απέναντι. Λοιπόν, non est ad astra molis teris vai. Έχουνε να μου πούνε τέτοια πράγματα από το δημοτικό. Λοιπόν, σπαθί. Ψάχνω σίγουρα κάποιον αστερισμό. Για να δούμε τι κάνουν αυτά εδώ πέρα. Ή χρειάζεται να το δω από πίσω. Κάτι θα έχεις από πίσω. Αχα! Ένα σπαθί και το σήμα της τέτοιας πάλι. Το σπαθί κάνει κάτι.
Όχι, απλά πρέπει να βρούμε το κατάλληλο τέτοιο. Δεν με βολεύει. Δεν βολεύομαι καθόλου. Πώς πρέπει να το γυρίσω ολόκληρο. Γυρίζει κάτι από εδώ. Εάν κοιτάξω εδώ και ουσιαστικά το πάω αυτό πιο μπροστά με κάποιο τρόπο. Όχι. Εάν γυρίσω αυτό, δεν κάνει κάτι. Α, όντως το θέλαμε σπαθί. Άμα το θέλαμε σπαθί, ξέρω. Λοιπόν, θέλουμε κάτι με σπαθί. Βλέπετε εσείς κάνα σπαθί εκεί πέρα πάνω? Όχι, δεν ψάχνω ακόμα το help. Αρνούμε. In while, αυτά μου τα έχει αφήσει ανοιχτά. Όχι, τα έχει κλείσει. Το οποίο σημαίνει ότι ό,τι και να κάνουμε, το κάνουμε εδώ πέρα πάνω. That's the board. Εδώ πέρα θέλουμε να ξεκλειδώσουμε αυτό, ώστε να το γυρίσουμε, για να κάνουμε αυτό το... εδώ πέρα. Εδώ πέρα αυτό το κεντρικό. Δεν μπορούμε να το γυρίσουμε, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Δεν έχω ιδέα τι κάνουμε. Δώσε μου βοήθεια. The face of the wooden frame has taken on a strange scene. Ναι, ευχαριστώ, αυτό το είδα. Με κάποιο τρόπο πρέπει να τα γυρίσω. Α, έπρεπε να κάνω και διπλό κλικ. Μάλιστα. Αυτό ήταν ο γρίφος μου. Το να μάθω το πώς κάνουμε διπλό κλικ εδώ πέρα. Όχι, πρέπει να το λύσουμε κιόλας, ε. Κάτι πρέπει να κάνω εδώ πέρα. Ναχα! Το ήξερα ότι κάπου θα πιάσει. Ρε, δεν καταλαβαίνω. Το δοκίμασα και πριν. Το δοκίμασα και πριν και δεν δούλεψε. Έλα, τόλισα. Δώσ' το. Ευχαριστώ για το Ornate Ancient Dagger. Το οποίο εννοείται το χώνουμε εδώ πέρα στη μέση. Που είναι έτοιμο το τέτοιο. Τι φάση, έγιναν ελκυστήρας. Όχι, έγινε το ηλιακό σύστημα. Close enough. Dude, τι φάση. Τι είναι αυτό. Οπότε έχουμε δύο πράγματα. Ή ανοιχτό ή κλειστό εδώ πέρα. Ωραία, got it. Και αυτό έχει σχέση κάπως με τους πλανήτες εδώ. Οι πλανήτες οι οποίοι... Χαμότο, το ήξερα ότι έπρεπε να προσέχω περισσότερο στην αστρονομία. Λοιπόν. Κάτι μου λέει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε λίγο... τα... πώς το λένε... τα βελάκια. Αποδέχομαι. Για να το κάνω όμως αυτό... Οπ, αυτό το note το είδαμε. Α, ναι, ήταν το τελευταίο note. Το δωμάτιο έγινε μεγαλύτερο. Λοιπόν... πρέπει να βρούμε κάποιο είδους hint για το πώς λύνεται αυτό που είναι 3x4. Σε είδα hint. Αρνούμε. Να, χα, το ήξερα. Είναι τσακ, τσακ, τσακ. Ωραία, ας πατήσουμε το τσακ, τσακ, τσακ. Δώσ' το. Είδες hint. Τα ήξερα όλα. I knew them all along. Ωραία. Α, οπότε λύνουμε έναν τους... πώς το λένε? Τους αστερισμούς. Λοιπόν, αυτός είναι ο αστερισμός του ματιού. Τι πέρασα μπροστά μου? Α, τώρα κινούνται και όλα στα σύμβολα. Σύμβλες, το steadicam. Λοιπόν, ωραία. Αστερισμός του ματιού. Νιώθω ότι έτσι και βάλω το δάχτυλό μου κάπου θα κοπεί. Για να δω εσένα. Μπορώ να σε ανοίξω με κάποιο τρόπο. Αν πατήσω... όχι. Μπορώ να κάνω pause με κάποιο τρόπο αυτό. Ή το dial. Το dial αυτό ξαναδουλεύει. Τουλάχιστον χαίρομαι δεν το χάλασα. Λοιπόν, κάτσα βρούμε... ω Θεέ μου.
συγχρονισμού κιόλας. Καταρχάς, 3-2-2. Κάτσε να βάλουμε το τέτρις πράγμα που έχει εδώ πέρα. Τσακ 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 τσακ. Ωραία, και τώρα τι κέρδισα. Σταματήσανε. Ωραία. Α, ουσιαστικά αυτό είναι για να καταφέρουν να σταματήσουν και στο... Είχε κάτι κάτω. A large gold amulet. Θα ήταν λιγότερο εντυπωσιακό άμα είχε a small gold amulet. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε μια τρούπα να το βάλουμε. Είπε κάθε άντρας ever. Φαντάζομαι εδώ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό το παιχνίδι είναι ότι δεν καταλαβαίνω πότε είναι μικρά τα αντικείμενα ή πότε είναι μεγάλα. Γιατί μου πήρε τους αστερισμούς. Έκανα τόση προσπάθεια να τους ξαναβάλω. Οκ. Κατάλαβα. Καταρχάς, κάτσε να δούμε πώς μπορεί να πάει. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτά τα βελάκια θέλουμε να δείχνουν τα δύο πράγματα, αυτά τα φωτεινά. Ωραία. Γιατί, δεν ξέρω. Αυτό είναι η μόνη ιδέα που έχω. Και πρέπει να είμαστε ακριβείς. Ή πρέπει να είναι στο έτσι. Η άλλη ιδέα είναι ότι κάτι πρέπει να έρχεται σε σχέση με αυτό. Αλλά δεν βοηθάει η κάμερα. Αν κάνουμε αυτό, δείχνει κάτι από εδώ πέρα πίσω. Όχι. Ωραία, αν βάλουμε... πού είσαι, σε έχασα. Να σε. Λοιπόν, αν βάλουμε αυτό... Βλέπουμε πάλι... δύο τρύπες κάτω. Α, τώρα καταλαβαίνω, αυτό είναι ο συνδυασμός. Ωραία, έχουμε δύο κάτω. Κάτσε να το βάλουμε. Όχι, κλείσε εσύ. Δύο κάτω. Ένα εδώ. Τι είσαι εσύ. Ένα στο μεσαίο από πάνω. Εδώ. Έχω παίξει αρκετά παλιά adventures για να ξέρω τι κάνω παιχνίδι. Ένα εδώ. Τι είσαι εσύ. Δύο μάτια. Τσακ τσακ. Και νομίζω ότι είναι αυτό το τελευταίο. Είναι. Ναι ρε φίλε, το θυμόμουνα. Ωραία, το παίρνω αυτό φαντάζομαι. The energy source harnessing the null element. Οπότε βρήκαμε το null element. Μπορούμε να πάρουμε το null element και να τρέξουμε μακριά. Λοιπόν, κάτσε να δούμε ποιο είναι το επόμενο πράγμα που θα βγει. Είναι ο αστερισμός του... Δεν ξέρω. Σαν Bloodborne τέτοιο είναι. Λοιπόν, μπορώ να δω το... Can I harness it? Όχι, I can't. Λοιπόν, η βάση του είναι ίδια με εκείνο το πράγμα το οποίο έχουμε. Σαν σήμα και καλά για το παιχνίδι. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Ωραία. Φαντάζομαι... ότι πρέπει να φτιάξουμε... Όχι, δεν μπορούμε να βάλουμε τον άλλο object έτσι. Εάν το βάλουμε εδώ, τι γίνεται εδώ. Δεν το έχω βάλει ακριβώς έτσι. Καλώς είναι. Κοίτα εδώ, δεν μπορεί να λοκάρει. Πρέπει να το κάνει χειροκίνητα. Βασικά, μήπως δεν χρειάζεται αυτό και απλά κάνουμε αυτό κλικ δεξιά-αριστερά. Inventory items and only usable when zoomed in. Λοιπόν, αν θεωρήσουμε ότι είναι σαν Rubik's Cube, ψάχνουμε να βρούμε το μεσαίο ή μπορούμε να το πάμε πιο πάνω. Δεν μπορώ να γυρίσω. Λοιπόν, ας θεωρήσουμε ότι αυτό είναι εδώ. Αυτό είναι δύο θέσεις εδώ. Έχουμε κάτι άλλο. Μπορώ να το πατήσω. Α, να βάλω τον άλλο object πάνω.
Όχι, τον άλλο object εδώ. Νιώθω ότι θα έπρεπε να έχει περισσότερα. Από ποια πλευρά όμως? Α, έχει και αυτή εδώ πέρα. Κοίτα εδώ, ρε. Ρε, game developer, designer. Α, όχι, αυτό είναι το σταθερό. Μάλιστα, okay. Now I get it. Τώρα βγάζει νόημα. Δεν ήξερα ποια ήταν η βάση. Ωραία, και ανοίξαν όλα. Και φαντάζομαι εκεί πέρα βάζουμε τον άλλο object. Πάρ τον άλλο object μου. Oh shit. Τελικά το Stonehenge είχε λόγο ύπαρξης. Chapter complete. High priest. Pleasing process, but do you really think you have proven yourself yet? Ναι, θα ήθελα να το πιστεύω αν θες να ξέρεις. Τέλος πάντων, κάπου εδώ πέρα θα σταματήσουμε και θα μάθουμε τι γίνεται πίσω από την άσπρη μαύρη πόρτα με το άσπρο μέσα. Όχι άσπρος δράκος με μπλε μάτια. Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Περισσότερη απαλότητα στο επόμενο βίντεο που θα είναι μάλλον το τελευταίο. 5 chapters δεν έχει. Νομίζω ναι. Οπότε, αυτά από μένα. Θα δούμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ τους χορηγούς και εσένα που είδες. Και μπορείς να δεις και περισσότερα πράγματα τα οποία θα εμφανιστούν σε λίγο. Καλή συνέχεια.